Κάναμε σήμερα μία συνάντηση με μία ανοιχτή πρόσκληση προς την περιφέρεια, προς το Δήμο, όλα τα τοπικά του ακροτηρίου, καθώς και τους κατοίκους του ακροτηρίου, για ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και έχει ξεκινήσει ήδη και μας απασχολεί, αν και αργήσαμε να ενημερωθούμε επί του θέματος, για να δράσουμε και πιο γρήγορα, για τη νέα μονάδα παραγωγής τσιμέντου που θα να φτιάξουμε στο Χορδάκι. Μία μονάδα παραγωγής η οποία σε μία πολύ επιβαρημένη περιοχή με Λατομία, με το άλλο το Νταμάρι, με το αεροδρόμιο, 115, πεδίο βολής, η Μόμπια και η Δεδισά, πώς, δηλαδή τα ακροτήρι δεν αντέχει πια άλλο. Άλλες τέτοιες μονάδες οι οποίες έχουν ένα τεράστιο όγκο οχημάτων. Η εν λόγω μονάδα για να λειτουργήσει και για να έχει έσοδα σίγουρα θα χρειάζεται να βγάζει 80 με 100 φορτηγά την ημέρα. Αυτός εδώ πέρα ο δρόμος που έχουμε, που χαρακτηρίζεται Εθνική Οδός Χανίων Αεροδρομίου, είναι απαρχαιωμένη οδός, δεν μπορούμε να την πούμε Εθνική Οδός. Είναι ένας δρόμος ο οποίος εξυπηρετεί πάνω από 420 δρομολόγια μόνο φορτηγών την ημέρα, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, χωρίς τα λεωφορεία που πάνε σε αεροδρόμιο, χωρίς τα οχήματα βαραίου τύπου από τα στρατόπεδα αμερικάνικης βάσης, Μόμπια και όλα τα άλλα, όλες οι άλλες υπηρεσίες, Δεδισά και όλα αυτά, δεν αντέχει πια άλλο αυτός ο δρόμος, άλλα οχήματα. Δεν αντέχουν οι κάτοικοι, δεν μπορούν να διασχίσουν τον δρόμο, δεν φοβούνται να πάνε στα φαρμακεία, φοβούνται να πάνε τα παιδιά του σχολείο. Τα παιδιά κάθε μέρα διασχίζουν τον δρόμο με τα πόδια για να πάνε σε στάση να πάρουν τα λεωφορεία. Αν σταματήσεις σε ένα φαρμακείο, σε ένα αρτοποιείο, σε ένα μίνι μάρκετ εδώ πέρα στα χωριά μας, για να ξαναβγείς πάλι στη λωρίδα κυκλοφορίας, θέλεις περίπου 10 με 15 λεπτά για να ξαναβγείς πάλι στο ρεύμα σου. Ατυχήματα. Ατυχήματα έχουν πάρα πολύ συχνά. Προχθές πάλι έγινε ένα ατύχημα με ένα φορτηγό και ένα ταξί. Πριν μία εβδομάδα έγινε με ένα όχημα του Δήμου, πριν 10 μέρες έγινε με ένα όχημα του Δήμου. Γενικά καθημερινά, κάθε δύο μέρες ακούμε για ένα ατύχημα που έγινε. Τι σκοπεύετε να κάνετε? Εμείς σαν τοπικό κάναμε το εγγράφος μέσα από το Συμβούλιο, πήραμε απόφαση για να δούμε την υπόθεση σε τι σημείο βρίσκεται και τι μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε στείλει στο Δήμο για να κινηθεί εκτάκτως για ένσταση για την απόφαση της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα επιτροπή, Περιβαλλοντολογική Επιτροπή της Περιφέρειας έχει εισηγηθεί θετικά ως τη νέα μονάδα παραγωγής, ενώ από τη μεριά του Δήμος έχει αρνητική εισήγηση. Και περιμένουμε τώρα από το Δήμο να γίνει κάποια ένσταση για αυτή την απόφαση της Επιτροπής. Ωραία. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Εμείς σήμερα μαζευτήκαμε εδώ πέρα για να δούμε πώς θα δράσουμε όλοι μαζί συλλογικά και τις αποφάσεις θα τις πάρουμε εδώ και αργότερα με την συνάντηση που θα γίνει με την περιφέρεια, τους αρμόδιους αντιδήμαρχους και τους πρόεδρους των τοπικών. Ωραία.